Κυρία Καναλική, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα της αυτοδιοίκησης και τι κάνουν οι επιτροπές παραλαβής και ποιος είναι ο υπεύθυνος για κάθε έργο. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω για να σας τονίσω είναι αυτό που σας είπε ο κ. Λούκας. Ότι ήταν μια καθαρή πολιτική παρέμβαση, ένα τηλέφωνο στην ΔΔΕ για να λυθεί το θέμα. Δεν ήταν τίποτα άλλο. 8 μήνες λοιπόν ο Δήμος έχανε χρήματα σε κάτι. Πάμε λοιπόν στο Δικενέ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μέσα στην οικονομική κρίση εμείς που είχαμε 14-19, που έπρεπε να αποδίδουμε σύμφωνα με κατοστοτικό 80.000 ευρώ πόσο στο Δικενέ, αποδίδουμε 50 και στα τελευταία χρόνια δεν αποδίδουμε 50, 30. Στο τέλος είχαμε 60.000 Έλληνες και μας κουνούσατε το δάχτυλο. Πόσο είχατε? 60.000. Επίσημα. Τώρα τι γίνεται. Δίναμε κάθε χρόνο 200.000 ευρώ στο Δικενέ, ο Δήμος, και έχουμε έλλειμμα 200.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι, θα μου πείτε, ότι κοιτάξτε, η Δικενέ είναι μη βιώσιμη, δεν ξέρω εγώ τι και όλα μπλα μπλα μπλα. Μια δημοτική αρχή όμως έχει χρέος, μια μη βιώσιμη επιχείρηση να έχει ένα σχέδιο πώς θα την κάνει βιώσιμη, και αν δεν είναι βιώσιμη, να την κλείσει. Να πάρει το θάρρος, την πολιτική βούληση και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, η Δικενέ πρέπει να κλείσει, γιατί δεν βγαίνει. Δεν του κάνετε ποτέ αυτό. Κρυφτήκατε, εξαφανιστήκατε. Σέρνεται αυτή η ιστορία και καλά που ήρθε το κράτος και τη διέλυσε τη δημοτική επιχείρηση αυτή. Πάμε στη Διφοπάπου. Η Διφοπάπου επίσημα σε μια συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, ο κύριος Πλασταράς, είπε ότι ο Καλύβας, η δικιά μου δηλαδή δημοτική αρχή, μας άφησε στη Διφοπάπου 150.000 ευρώ τα μήνα. 155. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, έχουμε χρέος 30.000 ευρώ. Αν είναι αλήθεια, θα τα δούμε στα επίσημα στοιχεία τα οποία θα μας φέρει η Δημοτική Αρχή. Για να λέμε μερικά πράγματα. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω τον τόνο λίγο της φωνής μου. Απέναντί σας δεν έχω τίποτα, σας στρέφω έτσι ιδιαίτερο σεβασμό και πραγματικά η προσπάθεια που κάνατε 4 χρόνια τη σέβομαι και την εκτιμώ. Από εκεί και ύστερα όμως η αντιπαράθεση και η θέση μου απέναντι στην αξιολόγηση που κάνω στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στον πρώην Δήμαρχο και στη συμπεριφορά του και στην παραγωγή ή μη παραγωγή έργου και όλα αυτά που χάθηκαν έχει να κάνει σε άλλο επίπεδο. Έτσι, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε όσον αφορά αυτά τα οποία λέμε και θα λέμε εδώ, γιατί εσείς θα σηκώσετε τώρα το βάρος ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης και καλείς να απολογήσετε εδώ ενδεχομένως και για ευθύνες που δεν σας ανήκουν. Τελειώσαμε το διαδικασία.